Να σας πω ότι νιώθω λίγη αμηχανία γιατί οι προηγούμενες ομιλίες ήταν εξαιρετικές. Ελπίζω να μην βαρεθείτε πολύ την ευχή μου. Θα προσπαθήσω να κάνουμε ένα ταξίδι στο σύμπαν με πύραυλο τα μόρια. Πρέπει να είμαι και ο μόνος παλαιοντικός ομιλητής με χειρόγραφο σκονάκι. Ελπίζω να μην σας πειράζει. Λοιπόν, μοριακή αστυνομία. Θα σας μιλήσω για την σχέση της δημιουργίας χημικών στοιχείων, της δημιουργίας μορίων στο σύμπαν, ανάλογα με τις διάφορες συνθήκες, τις διαφορετικές περιοχές ενός γαλαξία. Ουσιαστικά, ανάλογα το περιβάλλον σε κάποια περιοχή δημιουργούνται διαφορετικά μόρια, άρα όταν βρίσκουμε κάποιο μόριο, ρεχθέουμε κάποιο συγκεκριμένο μόριο που να έχουμε πληροφορίες για το τι συνθήκες επικρατούν σε εκείνη την περιοχή. Περιοχή δημιουργίας χημικών στοιχείων είναι κυρίως τα γιγάντια μοριακά νέφη, τα οποία αποτελούνται σχεδόν από φυσικά μοριακό υδρογόνο, όχι ατομικό, ανατομικό, αλλά μοριακό υδρογόνο. Ένα μόριο το οποίο είναι και η βάση όλης των χημικών αντιδράσεων στο σύμπαν. Αυτό είναι ένα κλασικό τέτοιο μεταφέρωμα στον Ορίωνα. Τώρα, τι κινητοποιεί τις χημικές αντιδράσεις, τι δίνει την ενέργεια ώστε να έχουμε χημικές αντιδράσεις. Οι παράγοντες που δίνουν αυτή την ενέργεια είναι η ακτινοβολία από τα αστέρια, κυρίως από μεγάλα αστέρια του περιόδου της ακτινοβολίας. Η κοσμική ακτινοβολία, δηλαδή σωματίδια πυρήνου, ηλίου ή υδρογόνου. Οι ακτίνες χ και από μεγάλα αστέρια, αλλά και μεγάλες ενέργειες ακτίνες χ από ενεργά γαλαξιακά κέντρα, μεγάλα γαλαξιακούς και γαλαξιακούς πυρήνες, τα ακουστικά μέτωπα από τη δυναμική των αερίων και οι χημικές αντιδράσεις που γίνονται στη σκόνη και στον πάγο που δημιουργείται στην επιφάνεια της σκόνης. Αυτοί οι παράγοντες της χημίας δεν μπορεί να υπάρξει ένας μόνος του απομονωμένος σε κάποια περιοχή στο γαλαξία. Συνήθως βρουν δύο ή περισσότεροι μαζί. Και όπως αναφέραμε και πριν, που είναι πολύ σημαντικό, κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες δημιουργεί κάποια χαρακτηριστικά μόρια, ώστε να μπορούμε να ξεχωρίζουμε, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξεχωρίζουμε τις συνθήκες που επικρατούν. Λοιπόν, ας δούμε ένα-ένα. Χημεία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δηλαδή από την αστρική ακτινοβολία. Αυτή την ιδιαιτερότητα να επηρεάζει τα νέφη μόνο στα εξωτερικά του στρώματα. Δεν μπορεί να σβήσει γιατί ουσιαστικά του βάζει ένα απογορευτικό η σκόνη. Απορροφάει την ακτινοβολία και μετά δεν την επανεκπέμπει με τέτοιες ισχύες ώστε να μπορέσει να σβήσει. Τώρα, το μονοξίδιο το άφρακα είναι ένα σχετικά εύκολα ανιχνεύσιμο μόριο και αυτό μας δίνει περίπου την, κατά κάποιο τρόπο την ποσότητα του μοριακού υδρογόνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν. Η ακτίνες χ. Έχουμε εδώ δύο κατηγορίες ακτίνων χ σε αυτές τις περιοχές. Η πρώτη είναι από τα μεγάλα αστέρια. Δηλαδή δεν έχουμε στα μεγάλα αστέρια, δεν έχουμε μόνο κουμπί περιόδης ακτινοβολίας, αλλά έχουμε και ακτίνες χ. Αυτές πάλι δεν ζουν πολύ βαθιά μέσα στα νέφη με τα οποία λειτουργούν, αλλά έχουν την ιδιαιτερότητα να ιονίζουν όλα τα στοιχεία. Ενώ η περιόδης δεν μπορεί να ιονίσει όλα τα στοιχεία. Άρα δημιουργούν πιο σύνθετες χημικές αντιδράσεις. Τώρα, η σκληρή ακτινοβολία χ παράγεται από τους ενεργούς πυρήνες, τους ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες. Κάτι πολύ σημαντικό, όλοι οι παράγοντες δημιουργίας χημικών στοιχείων, όταν είναι πολύ ισχυροί, καταστρέφουν και την ήδη, και τα ήδη υπάρχοντα μόρια. Όχι μόνο δεν δημιουργούν, αλλά καταστρέφουν και τα μόρια. Για παράδειγμα, η ακτινοβολία χ, πολύ ισχυρή ακτινοβολία χ, στις κοντινές περιοχές που αλληλεπιβράει, ουσιαστικά πάλι διαχωρίζει όλα τα μόρια σε άτομα. Λοιπόν, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας δημιουργίας χημικών αντιδράσεων, η κοσμική ακτινοβολία. Όπως είπαμε, πυρήνες ατόμων ηλίου υδρογόνου.
αυτή μπορεί και ζει βαθιά μέσα στα νέφη. Άρα ουσιαστικά δημιουργεί χημικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των νεφών, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει η περιόπιση ή η μαλακή σε αυτήν την ισχύα από τα αστέρια. Στο δικό μας γαλαξία και στους περισσότερους γαλαξίες υπάρχει ένα υπόβαθρο ακτινοβολίας, κοσμικής ακτινοβολίας. Άρα ουσιαστικά αυτή η δράση της υπάρχει σχεδόν σε όλες τις περιοχές του γαλαξία και στους περισσότερους γαλαξίες από την ορίζοντα. Τώρα, αυτές οι δύο ακτινοβολίες, η κοσμική και η αστρική, συνυπάρχουν, όπως είπα και προηγουμένως. Υπάρχουν τα θεωρητικά μοντέλα του τι κάνει κάθε μία και το τι ποια μόρια προγράφονται από κάθε μία, αλλά ουσιαστικά στην πράξη βρίσκουν ότι πάντα βρουν μαζί. Θα το δείτε πολλές φορές στην παρουσίαση ότι άμα είναι πολύ ισχυρή ακτινοβολία, ουσιαστικά καταστρέφεται το μοριακό υδρογόνο, δηλαδή όχι μόνο δημιουργούνται παραπέρα κοινικές αντιδράσεις, αλλά και τα υπάρχοντα μόρια καταστρέφονται και έχουμε πάλι μόνο ατομικό υδρογόνο. Τώρα, η σκόνη. Πολλές φορές καταναλώνουμε χρόνο να ξεσκονίζουμε ράφια και διάφορα πράγματα στο σπίτι μας. Η σκόνη όμως είναι πάρα πολύ σημαντική στο σύμπαν για τη δημιουργία χημικών αντιδράσεων. Λειτουργεί ως καταλήτης, δηλαδή ουσιαστικά η ίδια δεν θα πάρει μέρος στις χημικές αντιδράσεις, επιτρέπει όμως να κρατήσει, να εγκλωβίσει άτομα υδρογόνου, δηλαδή εγκλωβίζει ένα άτομο υδρογόνου μέχρι που να έχει ένα δεύτερο άτομο, να αντεπιβράσει με αυτό και να δημιουργήσει μοριακό υδρογόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει δημιουργηθεί το περισσότερο μοριακό υδρογόνο στον δικό μας γαλαξία τουλάχιστον. Το άλλο που παρατηρούμε στη σκόνη είναι ότι στους πόρους της παγώνουν διάφορα χημικά στοιχεία. Όπως για παράδειγμα το νερό. Το περισσότερο νερό στα κρύα νέφη, αν όχι όλο το νερό στα κρύα νέφη, είναι σε πάγο στους κόκκους σκόνης. Ο πάγος αυτός μπορεί να δεσμεύσει αρκετά μεγάλο ποσοστό από τα μέταλλα που λέμε, τα βαρύτερα στοιχεία που υπάρχουν σε ένα αέριο. Η αποτελεσματικότητα που έχει ο πάγος στο να δεσμεύσει αυτά τα στοιχεία εξαρτάται το πόση σκόνη έχουμε σε αναλογία με το αέριο και εξαρτάται και από το μέγεθος των κόκκων της σκόνης. Εμείς κάνουμε μια παραγωγή ότι το μέγεθος που έχουμε για την σκόνη στο γαλαξία μας θα πρέπει περίπου να ισχύει για όλες τις γαλαξίες. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες τέτοιες παραγωγές που δεν έχουν αποδειχτεί κατά πόσο είναι έγκυρες. Κάτι που λίγο μειώνει την ακρίβεια των μετρήσεων μας. Και τελευταίος παράγοντας δημιουργίας χημικών στοιχείων, μορίων, είναι η χημεία που προκαλείται από δυναμική αερίων, τα ακουστικά κύματα ή ακουστικά μέτωπα. Εδώ ουσιαστικά έχουμε ένα νέφι να συγκλούνται ή μια περιοχή. Ένα αέριο να εισβάλλει σε ένα νέφος. Έχει σημασία με τι ταχύτητα γίνεται αυτό. Πρέπει να γίνεται από μια ταχύτητα και πάνω από την οπτική ταχύτητα του ήχου, ώστε να προκαλούνται οι συνθήκες που επιτρέψουν χημικές αντιδράσεις. Με αυτή τη διαδικασία έχουμε δημιουργία νερού σε αέρια χημική αντίδραση, δηλαδή όχι με πάγωμα. Είναι η μόνη διαδικασία που ξέρουμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί το νερό και να παραμείνει σε όχι στενή κατάσταση. Αυτό γίνεται δεσμεύοντας το ελεύθερο οξυγόνο, αυτό που δεν είναι ήδη περιορισμένο στο μονοξύδι του άνθρακα. Η αποτελεσματικότητα όλων αυτών των παραγόντων εξαρτάται από τις τροπικές συνθήκες. Σε τι φάση είναι ο γαλαξίας και τι γαλαξίες εξελίσσονται, αλλάζουν οι συνθήκες που επικρατούν σε αυτούς. Στον ίδιο γαλαξία, σε ποια περιοχή, αν είναι κοντά στο κέντρο, αν είναι στο βίσκο, όλα αυτά παίζουν ρόλο και ακόμα και στην ίδια περιοχή, αν είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε σε βάθος χρόνου, όπως 500 εκατομμύρια χρόνια, τι γίνεται στο βίσκο ενός γαλαξία, θα βλέπουμε ότι αλλάζουν οι τοπικές συνθήκες. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αυτές τις περιοχές. Για τα μοριακά νέφη είπαμε ότι είναι
πολύ σημαντικά για τη δημιουργία της χημίας, είναι ψυχρά και πυκνά σε σχέση με τα διάχυτα νέφη. Το σημαντικό που γίνεται στα μολυκά νέφη είναι ότι εκεί γεννούνται, δημιουργούνται τα αστέρια. Αυτή η διαδικασία είναι η πιο σημαντική που γίνεται στους γαλαξίες, γιατί είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο εμπλουτίζεται το υλικό των γαλαξιών σε βαρύτερα στοιχεία και ακόμα και παίζει μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του γαλαξία στον χρόνο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πάρα πολλά τα κείμενα, προλαβαίνω τα διαβάσετε, αλλά έχει τόση σημασία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο τη δημιουργία των αστεριών και αργότερα το πώς τελειώνει τη ζωή ένας αστέρας σε σχέση πάντα με το πώς τη βράει αυτός τους παράγοντες που δημιουργούν χημεία. Λοιπόν, στις περιοχές που γεννούνται αστέρια έχουμε πίβακες από τα πρωταστέρια, αυτά τα αντικείμενα που αργότερα θα μπορούσαν τα αστέρια. Αυτοί οι πίβακες αντιβρούν με την ύλη που υπάρχει πιο έξω από αυτούς και δημιουργούν χημικά στοιχεία, δημιουργούν μόρια σε αυτή την ύλη. Αυτό γίνεται και στους πρωταστέρες μικρής μεσαίας μάζας, αλλά και στους μεγάλες μάζας. Με τη διαφορά ότι οι πίβακες από τα πρωταστέρια μεγάλης μάζας, επειδή αυτά τα αστέρια έχουν και ισχυρή ακτινοβολία, χρησιμοποιούν εκτός από τη δυναμική των αερίων σαν παράγοντα χημικών αντιδράσεων και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Άρα και έχουμε ακόμα πιο πλούσια δημιουργία χημικών στοιχείων. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η ύλη αυτή, η οποία πειράζεται από τους πίρακες, είναι αρκετά μακριά ώστε να μην καταρρεύσει τελικά, να μην πέσει τελικά μέσα στο αστέρι που θα γεννηθεί. Άρα μένει σαν εμπλουτισμένη ήδη στο μεσοαστικό διάστημα, στο μεσοαστικό χώρο για αργότερες αστρογεννήσεις. Δηλαδή, η επόμενη γενιά αστέρων είναι ακόμα πιο εμπλουτισμένη σε βαρύτερα στοιχεία και σε χημικές ενώσεις. Αυτό είναι ένα τέτοιο κλασικό αντικείμενο, ενός αστέρα που γεννιέται με τους πίρακες του. Τώρα, φερμίγοι και αυτοί πίνες. Οι φερμίγοι αναφέρονται στα μικρά αστέρια, ένα στάδιο, ας πούμε, μετά από το προηγούμενο που είπαμε, στην προηγούμενη διαφάνεια, και καυτοί στα μεγάλα αστέρια. Υπάρχει μια μικρή διαφορά στις χημικές αντιδράσεις που δημιουργούν. Το σημαντικό είναι ότι σε αυτές τις περιοχές, αυτά θα φανταστείτε σαν κουκούλια, ας πούμε, γύρω από τα νεογέννητα αστέρια, έχουμε ανακαλύψει πολύπλοκα οργανικά μόρια και μεγάλες αλυσίδες σε απόλυση των υβροβανανθράκων. Δηλαδή έχουμε αρκετά σύμφετες κοινικές αντιδράσεις. Τώρα, πρωτοπλανητική δίσκη. Ένα βήμα πριν ανάψει το αστέρι, πριν αρχίσει τις θερμοπυρηνικές του συνδείξεις. Είναι οι περιοχές στις οποίες σχηματίζονται οι πλανήτες και όλα τα σώματα ενός διακόρου συστήματος. Τα μόρια που ανακαλύπτουμε εκεί, ξέρουμε ότι μετά θα παραμείνουν ουσιαστικά σε αυτούς τους πλανήτες, μορυφώς και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από το αστέρι. Άρα αυτά τα μόρια ουσιαστικά μας δίνουν μια εικόνα στο τι υπάρχει σε αντίστοιχους πλανήτες με το δικό μας κατά τη δημιουργία του αστεριού. Δηλαδή υπάρχει ήδη από πριν αρχίσουν να γίνονται κάποιες αντιδράσεις επιτόπου πάνω στο κάθε σώμα. Οι παράγοντες που προκαλούν αυτές τις αντιδράσεις είναι σχεδόν όλοι. Κοσμική ακτινοβολία, η ηλεκτρομαγνητική, η ακτινευστική, το ξεπάγωμα της σκόνης, γιατί ουσιαστικά ο πάγος της σκόνης ενισχύει τις χημικές αντιδράσεις όταν η σκόνη φερμαφεί τόσο πολύ ώστε να εξαντληστεί ο πάγος, ώστε να απελευθερωθούν αυτά τα χημικά στοιχεία. Αυτός είναι ένας πρωτοπλανητικός δίσκος. Και τώρα, πρωτοπλανητικά και πλανητικά νεύρια, εντάξει, τα λέμε νεφελώματα. Πάμε στο άλλο άκρο, πάμε όταν ένα αστέρι πλέον μικρής και μεσαίας μάζας τελειώνει την ζωή του. Τώρα, η διαφορά εδώ είναι ότι αυτά τα στάδια, το πρωτοπλανητικό και το πλανητικό και πριν από αυτό ένα αρχικό κουκούλι που δημιουργείται όταν πλέον είναι σε το αστέρι στη φάση του ερυθρού γίγαντας στα τελευταία στάδια του, όλα αυτά μαζί διαρκούνται λίγες δεκάδες χιλιάδες χρόνια.
Ενώ για παράδειγμα, όλη η φάση μέχρι που να γεννηθεί το αστέρι μπορεί να κρατήσει και ένα εκατομμύριο χρόνια. Άρα εδώ οι χημικές αντιδράσεις, οι όποιες χημικές αντιδράσεις πρέπει να γίνουν αρκετά πιο γρήγορα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει και ανομοιογένεια. Δηλαδή στο εσωτερικό έχουμε άλλα μόρια, αυτό των κουκουλιών, ας το πούμε έτσι, από ό,τι στο εξωτερικό τους. Αυτό είναι ένα πρώτο πλανητικό, που σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει σχηματιστεί το γνωστό σχήμα που ξέρουμε το πλανητικό και δεν έχει δημιουργηθεί το εντός εισαγωγικών κενό ανάμεσα στο λευκό νάνο και στο γύρο νεφέρωμα. Και κρίση νόβα και σούπερνόβα, μια και είδαμε πριν αυτή τη φαρμάσια παρουσίαση για την ανακάλυψη τη σούπερνόβα. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα μόρια που ανακαλύπτουμε εκεί, και ιδίως και το σημαντικό είναι κάποια μόρια που περιέχουν πυρίτιο, τα ανακαλύπτουμε από νωρίς, δηλαδή κάποιες μέρες μετά την έκρηξη, και πολύ αργότερα βλέπουμε ότι σχηματίζεται ένα κουκούλι από σκόνη. Άρα αυτά τα μόρια προηγούν της σκόνης. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι το πυρίτιο ουσιαστικά υπάρχει ελεύθερο, απελευθερώνεται σε κάποια φάση για τις έκρηξεις, αλλά αμέσως μετά σχεδόν όλο το πυρίτιο δεσμεύεται σε φόβους σκόνης. Τώρα, το κέντρο του γαλαξία μας, τι ιδιαίτερο έχει. Έχει μια κεντρική μοριακή ζώνη, εύρος μισού κιλοπαρσέκ, 500 παρσέκ, δηλαδή κάπου 1800 έτη τόσο κάτι τέτοιο. Αυτή η ζώνη έχει τα πιο πολύπλοκα οργανικά μόρια που έχουμε βρει στο σύμπαν. Είναι τέτοιες συνθήκες εκεί που μπορούν και δημιουργούνται αυτά τα πολύπλοκα μόρια. Αρκετά μόρια σαν και αυτά ή παρόμοια τους βρίσκουμε και στους καυτούς πυρήνες που αναφέραμε πριν, δηλαδή τους πυρήνες πριν που είναι γύρω από τα νεογέννητα μεγάλα αστέρια. Αλλά οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές εκεί. Δημιουργούνται υπό άλλες συνθήκες. Τώρα σε αυτό μπορεί να παίζει ρόλο η κεντρική μαύρη τρύπα. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε ενεργειακό γαλαξιακό κέντρο, αλλιώς εκεί δεν θα είχαμε καν χημική δραστηριότητα, δεν θα είχαμε χημικές αντιδράσεις. Δεν έχουμε δηλαδή τη σκληρή ακτινοβολιακή τόσο εκτεταμένη από την κεντρική μαύρη τρύπα, αλλά μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στις διεργασίες. Τώρα, εντάξει, πάμε καλά το χρόνο. Τι γίνεται στους άλλους γαλαξίες. Έχουμε ανακαλύψει σε πολλούς γαλαξίες μόρια από αρκετά παλιά. Οι περιοχές στις γαλαξίες είναι διαφορετικές, άλλες γαλαξίες είναι διαφορετικές από ό,τι στο δικό μας. Έχουμε ένα πρόβλημα ότι πολύ μακρινή οι γαλαξίες πολλές φορές δεν αναλύονται χωρικά. Βέβαια, το ότι εκπέμπονται κάποια μόρια δεν σημαίνει ότι εκπέμπονται από όλες τις περιοχές του γαλαξία. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ποιο μόρια αντιστοιχεί ας πούμε στον Βίσκο, ποιο αντιστοιχεί στην Κοιλιά, ποιο αντιστοιχεί σε κάποια άλλη περιοχή. Το θέμα είναι αν οι χημικοί δείκτες που χρησιμοποιούμε για το δικό μας γαλαξία, κατά πόσο μπορούν να είναι αξιόπιστοι οι άλλες γαλαξίες. Να δούμε και λίγο τα είδη των γαλαξιών. Σπυροειδείς, λίγο πολύ τα είπαμε για το δικό μας το γαλαξία, με μεγάλα μοριακά νέφη. Μετά υπάρχουν οι γαλαξίες, οι ελλειπτικοί και φακοειδείς που υποτίθεται ότι εκεί έχει τελειώσει η αστρογέννηση. Βέβαια, ανοιχνεύοντας μοριακό, ανοιχνεύοντας μονοξύμιο του άνθρακα, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει απόθεμα ψυχρού μοριακού υδρογόνου, άρα ακόμα υπάρχει δυνατότητα αστρογέννησης. Το ιδιαίτερο που έχουν αυτοί οι γαλαξίες είναι ότι έχουν αυξημένα στοιχεία α, τα οποία είναι πολλαπλάσια του πυρήνα του ηλίου. Οι Stabler, που είναι γαλαξίες κριτικής αστρογέννησης, παρουσιάζουν περίπου 100 δημιουργία αστέρων από το δικό μας γαλαξία. Εκεί αυτή η αναλογία που χρησιμοποιούμε το μονοξυδίο του άνθρακα με το μοριακό υδρογόνο μάλλον δεν ισχύει, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ακτινοβολία από τα πολύ μεγάλα αστέρια που γεννιούνται. Γιατί όπου έχουμε πιο έντονη αστρογέννηση, έχουμε και πολύ αυξημένο αριθμό μεγάλων αστέρων σε σχέση με μικρούς. Άρα όλη η ακτινοβολία είναι πάρα πολύ πιο έντονη. Έχουμε ανακαλύψει 46 δημοριών σε αυτούς. Οι γαλαξίες που κυριαρχούνται από ενεργό γαλαξιακό πυρήνα.
Αυτοί έχουν πάρα πολύ έντονο πεδίο κοσμικής ακτινοβολίας. Όπως είπαμε, ο νεγός γαλαξιακός πυρήνας είναι καταστροφικός για τα χημικά στοιχεία κοντά στον πυρήνα. Δημιουργούνται όμως κάποια χημικά στοιχεία πιο έξω, πιο εξωτερικές περιοχές. Υπάρχουν κάποια γαλαξίες που είναι σε διάμεση φάση από αυτές τις δύο κατηγορίες, της αστρογέννησης και τους ενεργούς γαλαξιακούς. Αυτοί λέγονται υπέλαβλοι στο υπέρυθρο. Βέβαια, η επόμενη διαφάνεια δείχνει μια κατάκτηση των γαλαξιών, αλλά δεν είναι τόσο πολύ του θέματος. Απλά δείχνει κάπου τη διαφορά με το σκηνό ειδήσει και ειδικό. Και φτάνουμε στο να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι γινόταν στην αρχή του σύμπαντος. Δηλαδή την εποχή που άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτοι γαλαξίες. Τότε, όπως ξέρουμε, είχαμε δημιουργία μόνο μεγάλων αστέρων, τεράστιες περιοχές με οριακό υδρογόνο κατέρεαν σε τεράστια αστέρια, γιατί δεν υπήρχαν μέταλλα να εμπλουτίσουν το οριακό υδρογόνο ώστε να καταρρεύσουν οι πρώτες περιοχές. Αυτά τα αστέρια μας έδωσαν εκρήξη ουρανό φυσικά βαρύτερα στοιχεία, ίσως και κόμπους χώνους από εκείνη την εποχή. Έτσι φτάσαμε στη δημιουργία των αστέρων πληθυσμού 2, δηλαδή αστέρια σαν τον ήλιο μας. Η μεταλλικότητα, η αφωνία δηλαδή σε χημικά στοιχεία αλλά και σε χημικές ενώσεις, όσο προχωράμε προς την δικιά μας εποχή, τόσο βλέπουμε ότι γίνεται πιο πλούσια. Και να αναφέρουμε για το μονοξύδιο του άνθρακα, ότι ξέρουμε ότι είναι κρυφτά αξιόπιτος ανιχνευτής ψυχρομορευή υδρογόνου, δηλαδή του σημαντικού μορίου των σημαντικών περιοχών για τη γέννηση αστέρων. Μέχρι η φρουρίσφυση δεν τη σου λέξει, το οποίο βέβαια είναι ένα τεράστιο νούμερο, έτσι μιλάμε για πάρα πολύ παλιά εποχή στο σύμπαν. Δεν ξέρουμε αν αυτό ισχύει και για πιο παλιά εποχή, γιατί τότε οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές και δεν έχουμε ακόμα την ακρίβεια να μετρήσουμε κάτι τέτοιο. Σαν επίλογο, θέλω να σας πω ότι ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να δείξω ότι η ανίχνευση συγκεκριμένων μορίων μας πληροφορεί για τις συνθήκες που επικρατούν στις γαλαξίες, στις περιοχές των γαλαξιών, καθώς και για την εξέλιξη των γαλαξιών. Και επίσης κάτι, έτσι, ας το πούμε, ανθρωποκεντρικό, είναι ότι παντού, σχεδόν παντού, τόσο πάνω, είναι πολύ άφωνο το νερό, βρίσκουμε νερό σε πάρα πολλές περιοχές. Και επίσης βλέπουμε ότι πολλές περιοχές είναι πλούσιες σε πολύ φλόγα οργανικά μόρια. Άρα κάποιες από τις συνθήκες που έχουμε στην Γη, κάποιες από τις ενώσεις που έχουμε στο δικό μας ηλιακό σύστημα δεν είναι παράξενο που τις έχουμε. Είναι λίγο πολύ κάτι κοινό στον δικό μας γαλαξία τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.